Είμαστε εδώ μαζί με το Σύλλογο των Υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου για να βροντοφωτάξουμε όχι στο παραπέρα πιάτσικο των ασφαλιστικών ταμείων. Για να ενώσουμε τη φωνή μας με όλους όσους μιλάνε και φωνάζουν και ζητάνε την απόσυρση του σχεδίου νόμου. Δεν συμφωνούμε με τις φωνές που ακούγονται ότι δήθεν χρειάζεται να γίνει μια καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτές οι φωνές που μιλάνε για αξιοποίηση της περιουσίας συντάσσονται επί της ουσίας μόνο το πιάτσικο που έχει γίνει στην κινητή και ακίνητη περιουσία των ασφαλιστικών ταμείων. Το μετοχικό ταμείο, όπως προϋπόθηκε, έχει φιλέτα ακίνητα που θέλουν να τα δώσουν τώρα στους μεγαλοξυνοδόχους, γιατί ακριβώς αυτό επιτάσσει το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας. Αυτό το οποίο το συνδέουν με την απομάκρυση των δημοσίων υπηρεσιών από το κέντρο της Αθήνας. Γιατί αυτό που τους νοιάζει είναι ακριβώς το κέντρο της Αθήνας να αποτελέσει έναν ελκυστικό πόλο για τους τουρίστες και για το κεφάλαιο που λιμένεται τον τουρισμό. Λέμε όχι στην παραπέρα επέκταση της υποχρεωτικότητας των εισφορών για το μετοχικό ταμείο. Γιατί ξέρουμε και πάλι ότι χαράτσια αντίστοιχα που επιβλήθηκαν στο Ταμείο Πρόνοια Δημοσίων Υπαλλήλων είναι χωρίς αντίκρισμα για τους εργαζόμενους αυτούς τους οποίους επιβλήθηκαν. Συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό με πέφτει ως κεραυνός ενεθρία. Είναι συνέχεια των αδιασφαλιστικών ρυθμίσεων. Το ρυθμίζουν εκείνων που και τα μνημονιακά χρόνια και τα προηγούμενα οδήγησαν την κοινωνική ασφάλεια σε ατομική υπόθεση. Είναι συνέχεια όλων των ρυθμίσεων που θεωρούν τον υδρότα και το αίμα των εργαζομένων μεγάλο κεφάλαιο για να το κάνουν πιάτσικο και να το ρίξουν στο δωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Ζητάμε την απόσυρση και θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλους τους εργαζόμενους σε αυτή την κατεύθυνση. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Με τη σημερινή μας συγκέντρωση στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτό το νέο αντιασφαλιστικό, αντισταξιοδοτικό τερατούργημα της κυβέρνησης πρέπει να αποσυρθεί εδώ και τώρα, γιατί χτυπά παραπέρα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, ξεπουλά τη δημόσια περιουσία του μετοχικού ταμείου και ανεβάζει όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εργασίας προωθούν αυτό το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που είναι συνέχεια όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που ψήφισαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ και ξανά τώρα η Νέα Δημοκρατία, με εμβληματικούς τους νόμους Κατρόγαλου 43-36 του 2015 και 43-87 του 2017. Με όλους αυτούς τους νόμους έφτασαν τη σύνταξη του, τη μέση σύνταξη του ΕΦΚΑ στα 650 ευρώ και συνεχίζουν προς τα κάτω. Πρέπει να πούμε φτάνει ως εδώ. Με το νέο νομοσχέδιο η κυβέρνηση χαρίζει για άλλη μια φορά στους εισφοροφυλέτες τεράστια ποσά στις οφειλές τους. Στην ουσία από 20 χρόνια κατεβάζει στα 10 χρόνια την παραγραφή τους. Αλήθεια, ποιος θα πληρώνει αφού θα έχει δυνατότητα να περιμένει μια δεκαετία να παραγράφονται. Με το νέο νομοσχέδιο επίσης αυξάνει ως και 7 χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης εκείνων των δημοσίων υπαλλήλων που συμπλήρωσαν 25 ετία με χρόνια υπηρεσίας το 2010, 2011 και 2012, και αν αυτοί οι συνάδελφοι μέχρι 31 το δεκάτου του 2022 δεν συμπληρώσουν τα χρόνια που προβλέπονταν, δηλαδή 55, 56 και 58 αντίστοιχα, θα τους πάει στα 62 τουλάχιστον χρόνια. Με τον τρόπο αυτό αυξάνει μέχρι και 7 χρόνια. Με το νομοσχέδιο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, ξεπουλάει την κινητή και ακίνητη δημόσια περιουσία, η περιουσία του Μετοχικού Ταμείου. Στην ουσία, μιλάμε για 10 κτίρια φιλέτα στο κέντρο της Αθήνας, για τα οποία οι επιχειρήσεις θα κάνουν πάρκινγκ. Θα δίνει στην εταιρεία αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ηλεκτρονικού εθνικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα στην εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ταμείων ασφάλισης, ανώνυμη εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Στην ουσία τα ξεπουλάει.
Θέλουμε να τους θυμίσουμε όμως ότι τα ταμεία χτίστηκαν πάνω στον υδρότα και το αίμα όλων των εργαζομένων. Από τα δικά, από τις δικές μας κρατήσεις χτίστηκαν όλα αυτά. Δεν θα τους επιτρέψουμε λοιπόν να τα ξεπουλήσουν. Θα το πάρουν λοιπόν πίσω. Τέλος να επισημάνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα τα τελευταία που η κυβέρνηση παρουσιάζει μια ειδηλιακή κατάσταση όσο αφορά τις ταξιοδοτήσεις των δημοσίων υπαλλήλων μέσα σε αυτούς και των εκπαιδευτικών, η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ και ταλαιπωρούνται που έκαναν αίτηση ταξιοδότηση τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερα όσοι έκαναν αίτηση το 2020, οι περισσότεροι από αυτούς είναι στα αζήτητα. Και όσοι έκαναν αίτηση το 2021 και 2022, επειδή υπολογίζεται η σύνταξή τους με το νέο αυτόματο σύστημα, έχει τεράστια προβλήματα, πολλά λάθη που θα μπορούν να διορθωθούν με βάση το νομοσχέδιο σε 3-5 χρόνια. Όλα αυτά ταλαιπωρούν τους συναδέλφους μας και δεν μπορούν πραγματικά να πάρουν αυτά που δικαιούνται. Άρα, ζητάμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί το νέο κερατούργημα, απαιτούμε και διεκδικούμε να πάρουν πίσω τις ρυθμίσεις για το μετοχικό ταμείο, καμία αύξηση του όριου ταξιοδότησης όλων των εργαζομένων. Απαιτούμε στα 30 χρόνια δουλειάς πλήρη σύνταξη ή στα 55 για τις γυναίκες και στα 60 για τους άντρες και πλήρη αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. Είμαστε εδώ σήμερα και θα συνεχίσουμε τον αγώνα ώσπου να τα πάρουν πίσω. Ζούμε στο 2022, μπορούμε να έχουμε εμείς και τα παιδιά μας δημόσια καθολική ασφάλιση για όλους. Όσοι είμαστε εδώ σήμερα και άλλοι που δεν πληροφορήθηκαν συμφωνούν με την ορθόφωνη πρόταση της πλειοψηφίας των φορέων απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Η σημερινή συγκέντρωση, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συνέχεια τη συγκέντρωση που κάναμε, τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 του μήνα. Μόλις πληροφορηθήκαμε γι' αυτό το έξτρωμα που θέλει να κλέψει την περιουσία μας. Η απόσυρση είναι η μόνη πρόταση που πρέπει αυτή τη στιγμή να υποστηριχθεί. Υπάρχει και μια άλλη πρόταση που λέει, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι είναι αφοριστική η πρόταση απόσυρση. Γιατί, συνάδελφοι, λέμε απόσυρση τώρα. Δεν πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να πάει στη Βουλή. Ξέρουμε τους συσχετισμούς που υπάρχουν. Εάν φτάσει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, γιατί να αλλάξουμε εκεί τους συσχετισμούς, δεν θα μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Η συγκέντρωση αυτή πρέπει να έχει συνέχεια και να κλιμακωθεί. Δεν θα επιτρέψει να περάσει η ουσία αυτού του νομοσχεδίου που είναι η παραπέρα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, που είναι η παραπέρα εκμετάλλευση των αποθεματικών των ταμείων μας για να δοθεί στα χωράφια. Δεν θα περάσει λοιπόν αυτή η πρόταση. Όταν λοιπόν από
άλλο. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε εμείς την αντιαρθρώμενη και την περιουσία. Το πρώτο λοιπόν είναι να μην καθυτρέψουμε αυτό το νομοσχέδιο να φτάσει στη Βουλή. Με τον εξοικονομισμό που λένε, έχουμε υποστηρίξει με προηγούμενα νομοσχέδια που έγιναν νόμοι μέσα από τη Βουλή, από τις συγκεκριμένες πλειοψηφίες, το βγάζιμο όλων των δικαιωμάτων, τη μείωση των συντάξεών μας, τα λεφτά μας πέφτουν σε αυτήν την αντισφύλλα. Συνάδελφοι, συνεχίζουμε δυο πιταφτά των αγώνων. Στις 9 του μήνα είμαστε όλοι στην Απεργιακή Συντέλη. Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι. Μέχρι εκείνη τη μέρα ξεσηκώνουμε τους εργαζόμενους και συνταξιούχους να είναι εκεί μαζί με τα υπόλοιπα. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αντιασφαλιστική αλυσίδα των μέτρων που πήραν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά. Δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Τους θυμίζουμε ότι το μετοχικό ταμείο χρηματοδοτείται αποκλειστικά με τις φορές των εργαζομένων. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε να κάνουν πιάτσικο σε αυτές τις φορές. Το χτίσαμε με κόπο και υδρότα. Συνεχίζουμε ακόμη πιο μαζικά, ακόμη πιο αγωνιστικά, ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο, ενάντια στην ακρίβεια. Διεκδικούμε τώρα αυξήσεις στους μισθούς. Είμαστε κι εμείς εδώ για να βραδοφτάξουμε μαζί σας κάτω τα χέρια από τα θεματικά των ταμείων μας. Ακούγεται ότι σε μελλοντικό ταμείο θα ταχθούν και πάλι το Δήμο την ίδια ώρα που λένε ότι θα αξιοποιηθεί η περιουσία του. Τι θέλουν να κάνουμε, γιατί έχουμε εμπειρία τι εννοούν με τον όρο αξιοποίηση. Θέλουν να μεγαλώσουν το κουμπαρά, ώστε να είναι ακόμα πιο αποδοτικό μετά να ξεπουλήσουν τη κινητή και εκείνη την περιουσία του ταμείου. Και ξέρετε, έχουμε εμπειρία τόσα χρόνια από τέτοιες αξιοποίησεις. Το ίδιο δεν έκαναν τα δεδομένα. Το ίδιο δεν έκαναν με όλα τα άλλα υγιή, λεγόμενα υγιή ταμεία. Μόνο από το Τσμέδε έκλεισαν 1 δισεκατομμύριο μέσα από τις τράπεζες της Αττικής. Το ίδιο δεν βλέπουμε και σήμερα με τον νέο νόμο που τα επικουρικά των νέων συναδέλφων γίνονται πρακτικά χρηματιστηριακά προϊόντα. Και ο ασφαλισμένος τελικά δεν ξέρει αν θα πάρει επικουρική ή αν θα δίνει μια ζωή φορές. Λέμε λοιπόν όχι στην καταλήξη των ασφαλιστικών ταμείων. Και ας αφήσει τα σάπια Αμερική που σήμερα θυμήθηκαν το ξεπούλημα των ταμείων. Εδώ το έχουμε φτάσει και είναι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θα πάρουν λοιπόν πίσω όλους τους αντιεφαλιστικούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας της Ίδρας Διαβασίας. Είμαστε όλοι εδώ και δεν θα περάσει. Καλούς αγώνες συνάδελφοι, συνεχίζουμε σε μια ανάγκη με τη μεγάλη απεργία. Θα σας διαβάσω το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Μετοχικού Ταμείου, το οποίο προσυπογράφηκε η Ομοσπονδία των Συλλόγων του Υπουργείου Εργασίας. Στις 6 Οκτωβρίου αναρτήθηκε για διαβούλευση έστω και τις 20 Οκτώβρη σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις». Στο εν λόγω σχέδιο νόμου και ειδικά στο κεφάλαιο Ζήτας, στα άρθρα 30 και 35 και το κεφάλαιο ΙΒ στα άρθρα 58 έως 60, επιχειρείται η διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων και τίθεται σε κίνδυνο η ίδια ύπαρξή του. Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου αποφάσισε ομόφωνα καμία ανάγκη νομοθέτησης θέση διοικητή στο Μετοχικό Ταμείο, πολλό δε μάλλον ενός προσώπου που συγκεντρώνει πάνω του όλες τις εξουσίες διοικητικές, οικονομικές, πειθαρχικές, με μόνη υποχρέωση λογοδοσίας στον Υπουργό που τον όρισε. Καμία αλλαγή στην υφιστάμενη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην επιχειρούμενη 9
σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου τα 5 από τα 9 μέλη δεν έχουν σχέση με τόχου, με δυσματούχου, με το μετοχικό. Τα 6 δε ορίζονται απευθείας από τον Υπουργό, άρα έχουν την πλειοψηφία και στα χέρια τους περνούν οι τελικές αποφάσεις για τη μοίρα της περιουσίας όλων μας. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του μετοχικού, δηλαδή η περιουσία των μετόχων και μερισματούχων, είναι μη κρατική περιουσία από την ίδρυση του μετοχικού έως και σήμερα. Αποκτήθηκε από πληροδοτήματα, διαθήκες και είναι και από τις καταθέσεις των μετόχων μας, δημοσίων υπαλλήλων. Ιδιοκτήτες της ακίνητης περιουσίας είναι η εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, χήρες, χήροι, ορφανά και ανάπηρα τέκνα. Παρέμβαση σε αυτή συνιστά παραβίαση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων και καταλύει την έννοια της ιδιοκτησίας όπως αυτή περιγράφεται στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στον αστικό και ποινικό κώδικα και στο κληρονομικό δίκαιο. Απαιτούμε την άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων που αφορούν το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Και να συμπληρώσω ότι επιχειρούν να δώσουν την διαχείριση της περιουσίας κινητής και ακίνητης σε δύο ανώνυμες εταιρείες. Η μία δεν έχει λειτουργήσει καν, όπως μας είπε ο ίδιος ο πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου. Αυτές οι εταιρείες δεν θα έχουν καμιά υποχρέωση να λογοδοτήσουν, να πούν σε εμάς τι θα κάνουν την περιουσία, να τη δώσουν οπουδήποτε, μπορούν να κάνουν οτιδήποτε και δεν θα το μάθουμε ποτέ. Γιατί ο μόνος που μπορεί να το μάθει είναι ο Υπουργός, ο οποίος ορίζει. Ο εκάστοτε Υπουργός. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει, είναι αντισυνταγματικό, είναι παράνομο, ακόμα και αν το ψηφίσουν, δεν θα περάσει. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, συνεχίζοντας την αντιλαϊκή πολιτική, προωθεί ένα νέο αντιασφαλιστικό και αντισυνταξιοδοτικό νομοσχέδιο με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων δημιουργών ομάδων και άλλες διατάξεις», όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η υφαρπαγή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου, η οποία έχει αποκτηθεί σε βάθος χρόνου από την ιστοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, πυροσβεστών, αστυνομικών, υγειονομικών και κληροδοτήματα. Η ακίνητη περιουσία του Μετοχικού Ταμείου, όπως είπαν και πριν από μένα, ανέρχεται στα 40.000 τετραγωνικά μέτρα με ετήσια έσοδα από ενίκεια γύρω στα 5 εκατομμύρια. Και η κινητή περιουσία αξιοποιηθεί κατάλληλα τον κύριο Χατζηδάκη και την πολιτική ηγεσία μέσω ανωνύμων εταιριών και το Golden Boy. Το εκτελεστικό όργανο θα είναι ο διορισμένος διοικητής κατά τα πρότυπα του ΕΦΤΑ και του ΟΑΕΔ με παχυλό μισθό και θα συγκεντρώνει στα χέρια του υπερεξουσίες. Θα προείσταται και ο πρόεδρος του Δουσού και θα εκτελεί